Ελλαδικού Δικτύου Κτηματομαθητικών, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, να μας δώσει λίγο μια εικόνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι συμβαίνει ακριβώς. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Μπάκα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Μια μικρή διόρθωση. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου ή Real Estate. Είναι 5-7. Ναι, ναι, σωστά. Κύριε Μπάκα, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Παρόλο που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία και με τους μισθούς των ανθρώπων, παρόλα αυτά βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι τα ενοίκια ανεβαίνουν. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Και όχι μόνο τα ενοίκια, ακόμη και για την αγορά ενός ακινήτου, βλέπουμε ότι έχουν φτάσει στο Θεό πλέον οι τιμές. Κύριε Κοσμοπούλου, όσον αφορά τις τιμές ενοικίας των ακινήτων, πρέπει να σκεφτούμε μόνο το εξής, ότι η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια έχουν 10 χρόνια στα μνημόνια. 10 χρόνια μνημονίων όσον αφορά τη μεταγορά σημαίνει ότι ο κόσμος δεν αγόρασε σπίτια και ταυτόχρονα δεν είχαμε νέα ακίνητα στην αγορά, δεν είχαμε νέες οικοδομές. Ναι. Με αποτέλεσμα όλοι να στραφούν σε ενοικίες κατοικιών και όλα τα διαθέσιμα ακίνητα που υπήρχαν εκείνη τη δεκαετία πλέον να μην είναι διαθέσιμα. Πλέον η ζήτηση όσον αφορά των ακινήτων είναι καθημερινά πάρα πολύ αυξημένη όσον αφορά την ενοικία των ακινήτων και τα ενοικία είναι πάρα πολύ λίγα τα σπίτια. Άρα με μια πολύ υψηλή ζήτηση και μικρό εμπόρευμα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κινήτων. Αυτό είναι το στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό όμως είναι και το εξής. Ότι αν δούμε λίγο γύρω μας, θα δούμε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κύμα να κινήσουν τον ακινήτο. Άρα πολλά ακίνητα που διατίθεται αυτή τη στιγμή στο κοινό των Αθηνών ή ακόμα και σε τα νότια πρόσωπα των νομών Αττικής, όπως είναι τα Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάλιρο, ο Νέος Κόσμος, η Δάφνη, ο Άγιος Δημήτριος, κατά κύριο λόγο να κοίτανε ακινησμένα πλέον. Δηλαδή ακίνητα καλύτερα σε υπογραφές ίσως του παρελθόν. Ναι. Οπότε αυτό έχει κατευθείαν αντίκτυπο και στο ενίκιο. Και παράλληλα, όταν μπήκαμε στην διαδικασία της πανδημίας του κορονοϊού, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας και την αναγκαστική μείωση του ενοικίου κατά 40%, το οποίο ήταν κάτι λειτουργήσε ουσιαστικά ως ανασταλτικός παράγοντας για τον ιδιοκτήτη, για να επιτύπτει την διαπραγμάτευση του μισθώματος. Σωστά, αυτό, ναι. Λογικό. Όχι, καλά κάναμε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ξέρετε, ρωτάει ο κόσμος, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει. Έτσι. Κύριε Σταθάκη, είχε πέσει η οικοδομή τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ο κόσμος έχει δίκιο, γιατί αν δούμε και τις σχετικές έρευνες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δει ότι το 2016, πριν τις μεγάλες αυξήσεις των ενοικίων, ένας ιδιωτικός υπάλληλος δαπανούσε περίπου 42,5% του μισθού του στη χώρα μας για το ενοίκιο του 2016. Το μέσο όρος στην Ευρώπη ήταν 24,5%. Να. Και σκεφτείτε πλέον το 2021 πλέον το 42% έχει φτάσει περίπου το 50-55%. Άρα εμείς οι Έλληνες γενικότερα καταβάλουμε, δαπανούμε πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας για την καταβολή ενοικίου. Ναι. Αλήθεια. Τώρα, επειδή λέμε για τα ενοίκια, σταματάει μάλλον τον Ιούνιο, έτσι, η επιδότηση ενοικίων. Αν καταλάβαμε καλά τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, ό,τι έχει να κάνει με ενοίκια λόγω πανδημίας, είτε αφορά εργαζόμενους, είτε αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι τον Ιούνιο σταματάει πλέον. Κύριε Σταθάκη, από τον Ιούνιο και μετά, και ανάλογα με τα νέα δεδομένα που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού στη ζωή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός ζει ανάμεσά μας. Όχι επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή lockdown και υπάρχει η άνοιξη τουρισμός και μπορούμε αυτή τη στιγμή να μετακινούμε από νομό σε νομό, πάνω απ' ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός ανάμεσά μας, ζει και βασιλεύει αυτή τη στιγμή. Άρα ανάλογα με τα υγειονομικά αποτελέσματα του επόμενου χρονικού διάστημα, ανάλογα κιόλας το πώς θα κινηθούν οι δείκτες ανεργίας, θα δούμε και τις ανάλογες διαδικασίες της ρύθμισης της μεταγοράς όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων. Ναι, λογικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, κάτι άλλο. Ναι. Έχετε εικόνα πότε θα ανοίξει τελικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις? Κύριε Σταθάκη, είναι σημαντικό θέμα αυτό, έτσι. Είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το αναμένουμε πάρα πολύ όλοι μας. Θεωρούμε ότι το όσο πιο άμεσα γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Θεωρούμε ότι όσο πιο άμεσα, τόσο καλύτερα. Δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο σε ημερομηνίες, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει πάρα πολύ άμεσα. Ναι. Ωραία. Κύριε Μπάκα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έρχεται καλοκαίρι, ο τουρισμός έχει ανοίξει. Το προηγούμενο διάστημα διαβάζαμε και βλέπαμε ότι η μόδα εντός εισαγωγικών του Airbnb είχε πέσει πάρα πολύ. Τώρα τι γίνεται, έχει πάρει λίγο τα πάνω του ξανά?
Κύριε Κοσμοπούλου, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είδαμε να αλλάζει και το μοντέλο του τουρισμού γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Ναι. Είδαμε μεγάλες αλλαγές και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία mm-hmm. και στη Γαλλία. Αυτό γίνεται και στη χώρα μας. Είδαμε το 2020. Το 2020 είδαμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορούσε τις αφετελή κατοικίες ή διαμερίσματα με στόχο τον τουρισμό, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια προάστια της χώρας μας. Εμείς στην υπηρετική Ελλάδα. Ναι. Είδαμε ότι ο κόσμος επιλέγει κατά κύριο λόγο αποτελεί και ακίνητα. Το είδαμε και το Πάσχα αυτό, μεγάλη κινητικότητα. Θυμάστε όλοι σας ναι, το Πάσχα, όσοι έμειναν εντός των, μάλλον όλοι μας που μείναμε εντός των τυχών της περιφέρειας Αττικής, mm-hmm. επιλέξαν πιο πολύ να κινηθούν στα παραθαλάσσια προάστια με πολύ ψηλές κυρότητες. Το ίδιο βλέπουμε και το 2021 το καλοκαίρι. Βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα και από τους εγχώριους ταξιδιών, ενδυνάμει ταξιδιών του καλοκαιριού, όσο και από τους αλλοδαπούς. Ο mm-hmm. κόσμος, επειδή αντιλαμβάνεται την πανδημία του κορονοϊού, έχει αντιληφθεί ότι 1,5 χρόνο τώρα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλουμε να ανέβουν τα ποσοστά και οι διασωνωμένοι και τα κρούσματα. Οπότε, με στόχο τα πρωτόκολλα ασφάλειας που υπάρχουν την πανδημία του κορονοϊού, οι πιο πολλοί επιλέγουν αποτελεί κατοικίες. Οπότε, ακόμα και υπάρχουν χρόνια ζητήσεις σε Airbnb, που λήγησε μέσα ανακοίνωση το εξής. Mm-hmm. Ότι καταγράφω, λέει, αυξητικές τάσεις στα γεγραμμένα ακίνητα σε σχέση με την εποχή του 2019. Δηλαδή, ενώ είδαμε μια παρακμή εντός του 2020 και αρχές του 2021, ναι, είδαμε ναι. από το δεύτερο μήνα του 2021 και μετά να υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα πολλών ιδιοκτητών το να εγγράφουν τα κινητά τους που αφορούν δεχόμενες μίσθωσης λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφεται. Ενδιαφέρον και θα σας πω και το εξής, κύριε Κοσμοπούλου, ότι πριν 2-3 ημέρες, ναι. ο Διευθύνων Σύμβουλος Airbnb ανέφερε ότι δεν θα έχω, λέει, έχω πολύ μεγάλη ζήτηση το φετινό καλοκαίρι και λίγους οικοδεσπότες, που σημαίνει ότι θα είναι τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση το φετινό καλοκαίρι, που θα υπάρχουν και πολλά ακίνητα. Αυτό τι σημαίνει, Σπύρο και κύριε Μπάκα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι, επειδή επιλέγουν όντως τις αυτοτελείς κατοικίες, ουσιαστικά δεν προτιμούν τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν και ξενοδοχεία και Κοσμοπούλου όμως, που έχουν μπαγκαλό, που έχουν ιδιωτικές βιλίτσες, επισυνούρες. Αυτά τα ξενοδοχεία, επιτρέψτε μου να σας πω, ναι. ότι πάνε πάρα πάρα πολύ καλά στο σύνολο του ελληνικού χώρου. Ναι. Α, ωραία. Δηλαδή δεν πάει καλά ο μαζικός τουρισμός ναι. όσον αφορά. Δηλαδή, και ναι. αυτό ξέρετε κάτι, είναι κάτι που το έχουμε δει. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε κρίση, είτε λέγεται οικονομική, είτε λέγεται πανδημική κρίση, ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών ανακάμπτει πολύ πιο γρήγορα. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Ναι, σωστά. Πάντως, έχω διαβάσει και κάποια άρθρα σας, κύριε Μπάκα, που αναφέρεστε σε κάποια μέτρα που πρέπει να παρθούν στα πρότυπα κάποιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων και αγοράς ακινήτων από ανθρώπους που έρχονται εδώ και θα πρέπει να κάνω ελκυστικό το περιβάλλον, ώστε να ουσιαστικά να αγοράσουν εξοχικά να επενδύσουν σε εμάς, να επενδύσουν στη χώρα μας. Κύριε Κοσμοπούλου, ας πω το εξής. Πάρα πολλές χώρες του Νότου, θα ξαναγίνει πάλι γραφειοκρατία συνέχεια αυτό το πράγμα, όπως και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Γαλλία, στοχεύουν στο εξής. Όταν πάει ο τουρίστης σε αυτές τις χώρες, μπαίνει στη διαδικασία να αναδεικνύει νέους τουριστικούς προορισμούς και παράλληλα να συνδέει τον τουρισμό με την εξοχική κατοικία, με την επένδυση. Δηλαδή, λέει, ήρθες που ήρθες εδώ, είδες τι ωραία που είναι, δεν αγοράζεις και κάτι. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία διαθέτουμε πάρα πολλές επιλογές. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι επιλογές που διαθέτουμε είναι και πάρα πολύ οικονομικές. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε στα παραθαλάσσια προάστια, στις παραθαλάσσιες μάλλον περιοχές της Πελοποννήσου, της Δωδεκαναμίας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Μακεδονία μας, πάνω στη Χαλκιδική, στα παράλια της Υπήρου, υπάρχουν πάρα πολλές ψυχικές κατοικίες που διατίθενται με 100-150.000 ευρώ τιμή πώλησης. Δηλαδή ένα κίνητο 80-90 τετραγωνικά μέτρα. Αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Να σας πω κάτι, κύριε Μπάκα. Πάντως δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ενδιαφέρον από ξένους οι οποίοι έρχονταν εδώ ως τουρίστες και μετά αγόραζαν σπίτια στην Ελλάδα. Εσείς προφανώς εννοείτε ότι θα πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα και σε άλλες περιοχές, δηλαδή πέρα από τα νησιά. Κυρία Κοσμοπούλου, το να πάει κάποιος να αγοράσει τιμή οικονομένα 1 εκατομμύριο ευρώ ένα σπίτι, ή Σαντορίνη, ή Σιμπάρο, ή όπου στην Κρήτη, σε πολύ top διεθνείς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμού τη χώρα μας, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, πάντα συνέβαινε, πάντα θα συμβαίνει και είναι περιορισμένο κοινό. Εμείς αυτό που λέμε ποιο είναι. Πρέπει να αναδείξουμε και άλλους προορισμούς της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη Δυτική Ελλάδα με τη Χρυσή Άμμο στον νομό Ηλίας
και να μην την αξιοποιούμε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα παράλια της Υπήρου και να μην τα αξιοποιούμε. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει όμως πρακτικά, κύριε Μπάκα? Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε όντως να κατευθύνουμε προς τα εκεί σε κάποιες περιοχές και όντως να γίνουν αγορές? Κύριε Κασοπούλη, η δεδομένη χρονική στιγμή μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο κόσμος ψάχνει νέους εναλλακτικούς προορισμούς. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή εμείς σαν χώρα, όταν κάνουμε ένα πολύ ωραίο σπορ διαφημιστικό και αναφερόμαστε στην ωραία φυσική ομορφιά της χώρας μας, στον πολιτισμό της χώρας μας, στα ωραία αξιοθέατα που έχουμε σαν χώρα, να αναδεικνύουμε ταυτόχρονα και άλλους προορισμούς. Δηλαδή, ναι, θα δείξουμε το βαρύ περιβολικό που είναι, που είναι και η Κράτηση, τα Δωδεκάνησα και το Ιωνίνο Πέλαγος, αλλά μπορούμε ταυτόχρονα να αναδείξουμε μια περιοχή του νομού Ηλίας και να δείξουμε την αρχαία Ολυμπία που είναι ακριβώς δίπλα. Και να του πούμε, ξέρετε κάτι, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να κάνει μια επένδυση εξωτερικής κατοικίας με 100.000 ευρώ. Να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο μετρό της Αγγλίας ή στη Γερμανία, στο μετρό, στο Βερολίνο, και να βλέπετε αυτή τη διαφήμιση και άλλες, είναι, μπορώ να βγω σπίτι με 150.000 ευρώ στην Ελλάδα. Ωραία. Λέμε λοιπόν για αυτά τα θέματα που πραγματικά πρέπει να τα δούμε, όμως πρέπει να δούμε και λίγο το κομμάτι της φορολογίας των ακινήτων. Δηλαδή, λέμε για αγορές, για ζήτηση από εδώ, πώς θα τραβήξουμε, αλλά να δούμε λίγο και τη φορολογία στα ακίνητα, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, κύριε Μπάκα. Κύριε Σαφάκη, αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ. Μα γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έρχομαι από την Ιρλανδία ή από την Γερμανία και αγοράζω ένα ακίνητο, αλλά θα δω πού θα τα αγοράσω, σε ποια περιοχή, αν μου κάνει. Ποιες είναι οι ανάγκες μου και τι πρέπει να καλύψω, σαφώς, αλλά δεν πρέπει να δω και πώς θα φορολογηθώ για αυτό το ακίνητο. Ή ακόμα και ένας Έλληνας αγοραστής να είμαι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στον Έλληνα και στον ανταπού αγοραστή. Ναι, ούτως ή άλλως. Εντάσσεται κάποια φοροκίνητα που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όντως. Με στόχευση κατά κύριο λόγο στους συνταξιούχους που θα θελήσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, ή αυτοεπασχολούμενοι, ή ψηφιακοί ομάδες. Γενικότερα υπάρχει αυτή τη στιγμή το κενό νομοθετικά, το οποίο είναι θετικό με κίνητρα φορολογικά για όσους έρθουν στη χώρα μας. Τώρα, γενικότερα, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ότι ο Έλληνας πολλές φορές αυτό το κεραμίδι το έχει πληρώσει χρυσάφι, είναι εντελώς λογικό. Και όλοι γνωρίζουμε ότι φόρος που μπαίνει δεν βγαίνει. Όποιος και να το λέει, δεν θα ισχύσει ποτέ. Ότι θα βγει κάποιος φόρος. Είναι αλήθεια. Μόνο που ευελπιστούμε είναι η φορολογία να είναι πιο δίκαιη και να διευρυνθεί η βάση φορολόγησης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με το νέο σύστημα αντικειμενικών αξιών, το ότι μέσα εντάσσονται 3.000 νέες περιοχές, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν πλήρωναν πολύ μικρό φόρο. Και θα σας πω συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι παραθαλάσσιες περιοχές τουριστικές στην Πάρο, περιοχές στο νομό Ηλίας και συγκεκριμένα στην Κυλλήνη, περιοχές στην Αχαΐα, όπως είναι στη Λιανίτικα, στην Τράπεζα και στην περιοχή της Αιγαλίας, περιοχές στο Μύτικα και στον Οκανανίας, περιοχές στο νομό Αττικής, όπως είναι στην Αιγαία Μαρίνα. Περιοχές οι οποίες έχουν εμπορικές αξίες, αλλά οι ιδιοκτήτες όλα αυτά τα χρόνια πληρώναν πολύ μικρό ένφια, διότι δεν είχαν τιμή ζώνης. Ναι. Τώρα πλέον που αποκτούν τιμή ζώνης και μπαίνουν εντός αντικειμενικού προσδιορισμού, θα διευρυνθεί η φορολογική βάση και θα πληρώνουν ακριβώς το ποσό που όφυλαν όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν. Ναι. Έτσι ώστε να δούμε και μειώσεις γενικότερα όλοι οι άλλοι ιδιοκτήτες. Μπράβο, ναι, σωστό. Να βάλουμε τους φόρους κανονικά. Σωστό. Ισχύει αυτό. Ναι, βέβαια. Κύριε Σαφάκη, είναι κάτι ακόμα σημαντικό όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες. Είναι σημαντικό κάτι που είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών. Ότι στη δεύτερη φάση των αντικειμενικών αξιών θα φτιάξουμε ένα σύστημα, λέει, το οποίο θα προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, αν βλέπουμε μια περιοχή να μην τραβάει, να μειώνονται οι αξίες τους, αυτοματοποιημένα αυτό το σύστημα θα παίρνει δεδομένα και θα μειώνει τις αξίες κανονικά αντικειμενικές και κατά δεύτερο λόγο τον ένφια στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν θα περιμένουμε 4 χρόνια, 5 χρόνια να κάνουμε όλα αυτή τη διαδικασία που κάνουμε κάθε χρόνο. Ναι, σωστό. Κύριε Μπάκα, πριν αναφερθήκατε στους ψηφιακούς νομάδες και εντάξει, επειδή όντως σαν χώρα θα έπρεπε αυτό να ήταν το βαρύ πυροβολικό μας και το πιστεύω αυτό το πράγμα και ειδικότερα στην κατάσταση της πανδημίας, γιατί οι περισσότεροι μπορούν να εργάζονται και εξ αποστάσεως. Εσείς τι εικόνα έχετε, λειτουργεί, υπάρχει ενδιαφέρον? Γιατί μιλάμε και για ένα κομμάτι το οποίο δίνει πάρα πολλά έσοδα στην χώρα μας, έτσι. Ή θα μπορούσε μάλλον να δώσει. Βλέπετε ότι έχετε κάποια ενημέρωση ότι θα πάρθουν και κάποια πιο ειδικά μέτρα?
Όταν αναφερόμαστε για Κοσμοπούλου σε κομμάτι που λέγεται ψηφιακή ομάδα, σημαίνει πολύ γρήγορο ίντερνετ. Εμείς τώρα μας δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα με αυτό όλοι μας. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει ένα παράπονο όσον αφορά το γρήγορο ίντερνετ, όπου και αν βρίσκεται. Λοιπόν, οπότε το βασικό χαρακτηριστικό για ένα ψηφιακό όνομα είναι το κομμάτι που λέγεται ίντερνετ. Δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοαπασχολούμενος και μπορεί αυτή τη στιγμή να εργάζεται οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή διαθέτουμε όλη τη δυναμική στο να μπορεί να ψηφίσει η Ελλάδα, να έρθει στη χώρα μας και να εργάζεται από τη χώρα μας. Το είδαμε αυτό να γίνεται και στις αρχές του πρώτου lockdown, εκεί προς τα τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου, είδαμε μια κινητικότητα γενικότερα από τους ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι επέλεγαν ακίνητα για χρόνια μίσθωσης, τόσο στην Αθήνα, τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στη Ρόδο, σε διάφορα νησιά της χώρας μας, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να διαμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, δηλαδή, ναι. Γενικά αυτό είναι μια νέα τάση. Επειδή οι ψηφιακοί ομάδες θέλετε, η τηλεργασία που υπάρχει, οι αυτοαπασχολούμενοι που μπορούν να το κάνουν μέσω ίντερνετ την εργασία τους, θα αναζητήσουν νέους προορισμούς γενικότερα στη ζωή τους. Ναι. Άρα. Και δούμε. Η χώρα μας έχει ένα θετικό. Έχουμε προοπτικές μεγάλες, η αλήθεια είναι, στην αγορά κινητών. Έχουν πολλά θετικά στοιχεία, βέβαια, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ορθά. Αυτό το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε απίστευτες προοπτικές σαν χώρα. Έτσι, και στην αγορά, αγορά κινητών. Εάν συνδέσουμε, εγώ θα σου το ξέρω, τον τουρισμό με την εξοχική κατοικία, ιδιαίτερα με αναδυόμενες νέες περιοχές που μπορούμε να τις δείξουμε. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, αυτή η χώρα έχει πολιτισμική κληρονομιά σε κάθε σπιθαμή χώματος. Άρα, αν κάναμε αυτή τη διαδικασία όλοι, θα μπορούσαμε σαν χώρα σε μια δεκαετία, εάν το 0,1% των τουριστών επένδυε 100 με 120 χιλιάδες ευρώ για αγορά κατοικία στη χώρα μας, θα είχαμε περίπου 30 με 40 δις ευρώ έσοδα, θα μητράγαμε περίπου σε δεκαετία, θα μετράγαμε περίπου 30.000 αγοροπολισίες ακινήτων σε προορισμούς της χώρας μας μη δημοφιλής, θα βοηθούσαμε την περιφέρεια της χώρας μας στην οικονομία της, θα βοηθούσαμε με νέες θέσεις εργασίας και θα είχαμε και αύξηση των αξιών στην ακίνητη περιουσία των συμπολιτών μας στην εκάστοτε περιοχή. Γιατί ξέρετε κάτι, και θα είχαμε κιόλας και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να δούμε και νέες επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία σε νέες περιοχές. Δηλαδή να μην βλέπουμε συνέχεια στην Καλαμάτα, η οποία πραγματικά η Καλαμάτα το τελευταίο χρονικό διάστημα πάει πάρα πολύ καλά. Εμείς θεωρούμε όταν συζητάμε πλέον για τουριστικό προορισμό στην Πελοπόννησο, η Καλαμάτα είναι πρωταγωνίστρια. Είναι και υπέροχα τα κομμάτια. Ναι, βέβαια, εκεί το συζητάμε. Και αναδεικνύει, κυρία Κοσμοπούλου, Καλαμάτα και όλες τις όμορες περιοχές, δηλαδή τη Φινικούντα, τη Γιάλοβα. Γενικότερα Καλαμάτα, λέμε Καλαμάτα, αλλά γύρω-γύρω υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, η οποία η ίδια η πόλη τις αναδεικνύει για να τις γνωρίσει και ο τουρίστας. Όντως. Ωραία. Κύριε Μπάκα, θα σας ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, γιατί δεν τα ξαναπούμε. Θα θέλαμε να τα ξαναπούμε και. Με μεγάλη χαρά. Εντός, πιο πολύ εντός του καλοκαιριού. Να μας δώσετε μια εικόνα. Να μπει και ο Ιούνιος, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπάκα, να είστε καλά. Να είστε καλά.